Владыка, я переживаю за те события, которые сейчас происходят в России и Украине. Владыка, скажите, пожалуйста, у меня два есть вопроса. Первый вопрос. Я до Израиля, да, нанесихис. Да, да, тоже, да. Я в том нанесихис пьё поли. Я до Израиля, как дым Персия. Добрый день, зрители нашего канала «Спаси и сохрани». Мы рады приветствовать вас на нашем канале и рады вас видеть, дорогой отче, благословите. Христос воскрес. Воистину воскресе Христос. Спасибо, Господи. Да. Дорогой Владыка, спасибо, что приняли нас в своей митрополии. Я рад вас видеть вживую. И самое главное, что все ваши проповеди у нас есть на нашем канале «Спаси и сохрани». Дорогой Владыка, у нас на канале, нашем русском канале, многие вас слушают и видят, и смотрят все ваши проповеди, и они, эти подписчики, наши зрители, любят вас и ценят ваш труд, который вы делаете, ведете сейчас в современном мире. Я хочу сказать, что ваш голос в церкви, он обладает невероятной силой и полнотой, и что к вам прислушиваются многие люди, как и начинающие люди жить духовной жизнью, неофиты, так и люди, которые уже давно-давно воцерковленные и живут христианской жизнью. Я, как вы уже поняли, отче, приехал из России к вам на Кипр. Здесь поистине удивительная природа, интересные люди, но самое главное, здесь царит дух православия. Это психи из Кипра, и ортодоксия. Я знаю, что здесь очень много было святых, и я знаю, что по-прежнему здесь есть люди, которые ведут современную борьбу с современными вызовами православия. Также хотелось бы сказать, что я был на утренней литургии в храме святителя Пантелеймона в Кокопетре. И мне удивительно было видеть вас, Владыка, как вы пели. Это уникальный голос, живой и очень громкий. Самый сильный голос, который я слышал когда-либо в церкви. Эполи гликя дэн ини. Δυνατή είναι. Κάποτε είναι και λίγο άγρια. Владыка, скажите, пожалуйста. Συγγνώμη, η μάνα μου έλεγε ότι όταν επένευαν τη φωνή μου μερικοί, όταν ήμουν διάκος, ότι είναι δυνατή και γλυκιά, τους έλεγε όχι, είναι μόνο δυνατή. Του πατέρα του ήταν και δυνατή και γλυκιά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν με άφησε ποτέ να πιστέψω ότι είμαι καλλήφωνος. Δεν της άρεσαν να μας επαινούν. Владыка, скажите, пожалуйста, откуда вы столько берете энергии и сил, несмотря на современные вызовы православия? Как вам это удается? И περίπου την ίδια ερώτηση, αγαπητέ μου Ευγένιε, μου την έκαμε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο μακαριστός Χρυσόστομος ο Δεύτερος. Ήταν μια πολύ δυνατή συζήτηση, δυνατός διάλογος στην Ιερά Σύνοδο σχετικά με το μεγάλο θέμα των εμβολίων. Ήμουν ο μόνος ο οποίος είχα ισχυρές απόψεις και επίμονες, επέμενα, εναντίον των εμβολίων, αυτών των εμβολίων των τελευταίων, ναι, για τον COVID. Και ετώνησα στον Αρχιεπίσκοπό μας και στους αδελφούς αρχιερείς ότι αυτό το θέμα δεν είναι μόνο ιατρικό. Είναι και πνευματικό κατά κύριο λόγο, άρα είναι ζήτημα
πίστης. Και η πίστη των Ορθοδόξων, τους είπα, είναι ενεργειακή. Είναι δώρον, είναι ενέργεια από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λέμε στο πιστεύω και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιών. Αυτό είναι που μας δίδει ζωή και η ζωή έρχεται μέσα από την ενέργεια. Λοιπόν, και τότε ο Αρχιεπίσκοπος κατάλαβε πολύ καλά τι εννοούσα. Ότι η στάση μου απέναντι στα εμβόλια ήταν περισσότερο ζήτημα εμπιστοσύνης εις τη ζωή που μου δίδει το Άγιο Πνεύμα και όχι το εμβόλιο. Και μου έκαμε την, περίπου την ίδια ερώτηση. Μου λέει, να σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις με όλη την ειλικρίνεια που σε χαρακτηρίζει. Από πού βρήκες τόση πολύ πίστη, τόσο δυνατή πίστη? Και του είπα το εξής. Πρώτα από τους γονείς μου, ιδιαιτέρως από τη μάνα μου Μιλιάν, η οποία στον ουρανό τώρα μαζί με τη μάνα της, τη Μυροφόρα, δηλαδή η γιαγιά μου, είναι αγίες και οι δύο. Και μετά, όταν μεγάλωσα και έγινα φοιτητής στην Ελλάδα, στην νομική και μετά στη θεολογική, μου μετέδωσαν και αύξησαν αυτήν την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος οι μεγάλοι σύγχρονοι Άγιοι που από τα 19 μου χρόνια γνώρισα. Πρώτα τον Άγιο Πορφύριο, μετά τον Άγιο Ιάκωβο, μετά τον Άγιο Παΐσιο και μετά τον Άγιο Ευμένιο. Όταν παιδί μου γνωρίσεις έστω και έναν Άγιο, γνώρισες τον Χριστό. Επειδή ο Θεός έβλεπε ότι εγώ είμαι πολύ ιδιότροπος άνθρωπος, δύσκολος άνθρωπος και ορφανός από μικρός, από πατέρα, μου έστειλε πολλούς πατέρες και αγίες μητέρες για να μην εκτραπώ αυτήν την ενέργεια που κουβαλούσα μέσα μου, να μην την ρίξω στην αμαρτία ή στην αθεία ή σε άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο ωφέλιμα. Στα χρήματα, για παράδειγμα, ή στα πολιτιστικά. Εμένα μου μπορούσε, μου περνούσε να είμαι ένας καλός δικηγόρος, ένας καλός καθηγητής, δάσκαλος, δημοσιογράφος. Ο Θεός μου έστειλε από παιδί μικρό μέχρι που έγινα και 20 χρονών και 25 ακόμα όλους αυτούς τους Αγίους και στο σπίτι μου, τους γονείς και τη γιαγιά και ύστερα τους γεροντάδες που σας είπα. Ύστερα είναι όταν διαπιστώσεις το μεγάλον έλεος του Θεού και την ευεργεσία Του στη ζωή σου είναι να ενεργοποιήσεις και να αυξήσεις αυτήν την ενέργεια των προγόνων και των δασκάλων, των γεροντάδων και να προσέχεις. Η προσοχή πολλές φορές όταν είσαι νέος ειδικά είναι ανώτερη από την προσοχή. Και με βοήθησε επίσης το ότι πρόσεχα πολύ ποιους έκανα φίλους. Ενώ ήμουν ανοιχτός σε όλους, δεν ήμουν επιφυλακτικός. Να φοβούμε δηλαδή τις φίλες. Όταν αντιλαμβανόμουν ότι μια φιλία δεν έχει Θεό, δεν έχει ορθοδοξία βασικά, έφευγα. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ. Ότσι, вы говорите... Συγγνώμη. Επίσης, μάθαμε από τη μάνα μου να μην αγαπούμε τα χρήματα και να μην αγαπούμε και τον έπαινο. Και αυτό με βοήθησε πολύ. Να εμπιστευόμαστε πολύ την πρόνοια του Θεού. Ότι Αυτός μας δίδει ζωή, Αυτός μας μεγαλώνει, Αυτός μας φροντίζει. Και από τον γέροντα μου, τον Άγιον Ιάκωβο τον Τσαλίκη, έμαθα κάθε πρωί, μόλις ξυπνώ, να κάνω το σταυρό μου και να ζητώ από έναν Άγιον να αυξηθεί η πίστη μου, να είναι περισσότερη από την προηγούμενη ημέρα. Владыка, я переживаю за те события, которые сейчас происходят в России и Украине. Владыка, скажите, пожалуйста, у меня два есть вопроса. Первый вопрос... Я до Израиля, да, нанесихись? Да, да, тоже, да. Я в том нанесихись пьё поли. Я до Израиля, хедим Персия. Спасибо, Господи.
Владыко, скажите, пожалуйста, у меня первый вопрос связан с Россией и Украиной по поводу того, что почему Господь Бог попустил войну на Украине? Κοιτάξτε, το ερώτημα είναι όχι, το ερώτημα πρέπει να είναι γιατί επέτρεψε ο Θεός να ξεκινήσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Το ουκρανικό είναι κομμάτι του τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Δεν είναι η αρχή, ούτε και το τέλος. Υπάρχουν πνευματικά αίτια και υπάρχουν και τα αίτια τα γεωστρατηγικά. Ναι, την ιστορία την καθοδηγεί ο Θεός. Λοιπόν, θέλετε να μιλήσουμε για τα αίτια? Να. Κοιτάξτε, σε επίπεδο πνευματικό, κάτι που δεν αναφέρουν πολλοί, οι περισσότεροι βλέπουν μόνο τα ανθρώπινα. Δεν βλέπουν δηλαδή τα συμφέροντα, βλέπουν τη σύγκρουση Ρωσίας και ΝΑΤΟ, βλέπουν τα θέματα ενέργειας και τους αγωγούς ενέργειας και φυσικού αερίου και χρημάτων. Και αυτά είναι. Και αυτά είναι τα ανθρώπινα, έτσι, τα επίγεια. Υπάρχουν όμως τα πνευματικά αίτια, τα οποία προσωπικά σε μένα μου τα είπαν μερικοί από τους συγχρόνους Αγίους. Μια τέτοια σύγχρονη Αγία που εκοιμήθηκε πριν 2 χρόνια ήταν η γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης. Ένας άλλος μεγάλος Άγιος και ασκητής και ιεραπόστολος Αγιορείτης ήταν ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας. Μια άλλη πιο παλιά που διέβασα για αυτήν και περιγράφει όλων των Ουκρανικών. Είναι η Αγία Αλυπία του Κιέβου. Λοιπόν, και Ρώσοι στάρετς και Άγιοι, όπως ο Άγιος Λαβρέντιος, η Αγία Μακαρία. Αυτοί έζησαν τον 20ο αιώνα, που λέω, Ο μεγάλος Άγιος του Αγίου Όρους, ο Άγιος Παΐσιος. Ο γέροντάς μας, που να την εικόνα του είναι πίσω μου, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης. Λοιπόν, ο Άγιος Ιάκωβος, για παράδειγμα, όταν κάποτε πήγαινε να προσκυνήσει το λείψανο του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, που είναι στην Εύβοια, είδε τον Άγιον ολοζώντανο και μιλούσανε οι δύο τους Άγιοι, ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Στην αρχή ο Άγιος Ιάκωβος του είπε έτσι φιλοφρονητικά, επειδή είναι προσκύνημα όπως ξέρεις εκεί, όπως είναι εσάς ο Άγιος Κυπριανός, του λέει, μα πόσοι προσκυνητές έρχονται στη χάρη σου, Άγιε μου Ιωάννη, πόσο χαρούμενος πρέπει να είσαι. Προσκυνητές, του λέει, Πάτερ Ιάκωβε, πολλοί, πιστοί, ολίγοι. Ο κόσμος, του λέει, είναι γεμάτος ασέβεια, ανηθικότητα και απιστία. Γι' αυτόν, του λέει, για να διορθωθεί αυτός ο κόσμος, πρέπει να γίνει πόλεμος. Ο Άγιος Ιάκωβος ταράχτηκε όταν άκουσε αυτά τα λόγια. Διότι ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Έζησε τον πόλεμο στο πετσί του. Από παιδί. Όχι άλλος πόλεμος, του λέει. Όχι άλλος πόλεμος. Μια ζωή πολέμους. Έγινε το 22 μικρασιατική καταστροφή. Μας έδιωξαν οι Τούρκοι από τα σπίτια μας. Μετά, του λέει, έγινε παγκόσμιος πόλεμος. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Μετά έγινε εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Κομμουνιστές μαζί με τους δεξιούς και σκοτωνόντουσαν. Λοιπόν, ύστερα, του λέει, έγιναν τόσα κακά στην Κύπρο, του λέει, στη Ρωσία, σε όλη την οικουμένη. Τώρα πάλι πόλεμος. Και ο Άγιος Ιωάννης του απάντησε, πρέπει να γίνει πόλεμος. Πρέπει να γίνει πόλεμος. Πρέπει να γίνει πόλεμος, δεν διορθώνεται αλλιώς η ανθρωπότητα. Όταν μου τα έλεγε αργότερα ο ίδιος ο Άγιος Ιάκωβος εμένα, ήμουν φοιτητής, το θα ξέρεις. Και του είπα, γιατί νομίζεις γέροντα, επιμένει ο Άγιος Ιωάννης Ρώσος, ότι θα γίνει μεγάλος πόλεμος. Και μου είπε,
μου αποκάλυψε ο Θεός ότι οι επόμενες γενιές δεν θα γεννούν κανονικά παιδιά, αλλά διαβολόπαιδα. Ακούτε, μου είπε. Και δεν μου έδωσε ερμηνεία άλλη. Και αν σκεφτείς ότι τώρα οι άνθρωποι της νέας τάξης τι λένε, τα επόμενα παιδιά θα είναι ένα μείγμα νοημοσύνης τεχνικής, σαν ρομπότ δηλαδή, και μισοί άνθρωποι. Και μιλούν μάλιστα ότι αυτόν το πλασάρουν, το διαφημίζουν, θα είναι ο λεγόμενος μετάνθρωπος. Θέλουν να διορθώσουν τη δημιουργία του Τριαδικού Θεού. Και οι Άγιοι άλλοι που σας είπα τα ονόματα προηγουμένως, όλοι λένε το ίδιο, ότι οι επόμενες γενιές, λέει, αν δεν επέμβει ο Θεός, δεν θα είναι εικόνα Θεού. Θα είναι, λέει, έναν είδος ανθρώπου, το οποίο θα είναι στην ουσία σκοτωμένη η ψυχή του. Δεν θα μπορεί να γίνει Άγιος, δηλαδή. Μια κοινωνία, μια ανθρωπότητα που δεν θα γεννά Αγίους, δεν έχει νόημα να είναι στη ζωή. Τώρα, για να ολοκληρώσω τα αίτια τα πνευματικά του πολέμου, όχι μόνο της Ουκρανίας, είπαμε όλου του συστήματος που έρχεται, που ζούμε, ναι, κάμε πες το αυτό, τι έχει αλλοιώσει τόσο πολύ το ανθρώπινο γένος, πνευματικά. Δεν είναι μόνο η τεχνολογία, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη, η νανοτεχνολογία, τα μικροτσίπ, είναι και οι δικές μας αμαρτίες, ιδιαιτέρως τρεις. Η πρώτη αμαρτία, που είναι πάρα πολύ διαδεδομένη στον πλανήτη ολόκληρον, είναι οι εκτρώσεις. Και όχι μόνο επειδή γίνονται, αλλά επειδή νομιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις, από τους βουλευτές, από τα κράτη, ακόμη και τα ορθόδοξα. Όταν η αμαρτία γίνεται νόμος και δικαίωμα, τότε ο Θεός αποστρέφεται πλέον τον άνθρωπο. Και αποστρέφεται τον άνθρωπο γιατί, επειδή ο άνθρωπος πλέον δεν έχει διάθεση να μετανοήσει. Θεός δεν φοβάται την αμαρτία μας. Φοβάται τον άνθρωπο ο οποίος δικαιολογεί την αμαρτία, την κάνει νόμον και δεν θέλει να μετανοήσει καθόλου. Η δεύτερη αμαρτία, έλεγε ο γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας και η γερόντισσα η Γαλακτία, είναι τα αφύσικα σεξουαλικά που γίνονται τόσο εντός όσο και εκτός γάμου, τα παραφύσιν. Εάν σκεφτείτε ότι στις μέρες μας, λοιπόν, όλοι αυτοί όχι μόνο έχουν κάνει νόμους, την ομοφιλοφιλία, την παιδοφιλία, λοιπόν, ακόμα και τη χτινοβασία, αν πάνε τώρα να την νομιμοποιήσουν, καταργούν το διαχωρισμό που έκαμε ο Θεός, άρσεν και θήλη, και λένε ότι υπάρχουν 60 φύλλα, όχι 2, όχι 3, όχι 4, 64 λέει. Λοιπόν, και τα κάνουν και νόμο και είναι και περήφανοι και κάνουν και παρελάσεις. Και το τρίτο είναι οι μαγείες, οι σατανισμοί, η λατρεία του σατανά. Αστρολογία, παραψυχολογία, διαλογισμοί, γκουρού, γιόγκα, όλα αυτά, λοιπόν, τα οποία είναι στην ουσία όλοι αυτοί που διδάσκουν αυτά είναι ιερείς του σατανά. Εμείς προτιμούμε, όχι εμείς, αλλά ο κόσμος ο σημερινός προτιμά τις ενέργειες των μάγων, των σατανιστών, των μασόνων, όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι προτιμούν τον διάβολο παρά τον Χριστό.
Και μία τέταρτη, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, αιτία είναι το ότι οι περισσότεροι σημερινοί εκκλησιαστικοί ηγέτες, όπου υπάρχουν αυτοί, και υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, σε όλον τον κόσμο, δεν τα λένε αυτά. Δεν διδάσκουν τον λαό αυτά. Υπάρχει μια ανοχή, μια σιωπή ή μια μειωμένη αντίδραση. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όταν οι ποιμένες δεν καθοδηγούν τα πρόβατα σωστά, τους ανθρώπους, τους πιστούς, θα επέμβουν πρώτα οι Άγιοι και μετά ο ίδιος ο Θεός. Τώρα, στο Ουκρανικό, αν θέλουμε να περιοριστούμε μόνο στην Ουκρανία, αν ένας που ξέρει καλά τι κρύβει αυτός ο πόλεμος, είναι ένας πόλεμος όπου θέλουν οι άνθρωποι της νέας τάξης πραγμάτων, θέλουν να αποδυναμώσουν την αντίσταση απέναντι σε όλα αυτά τα κακά που είπαμε. Τις μεθόδους, να μην υπάρχει αντίσταση, και ποιος μπορεί να κάνει την αντίσταση? Μόνον οι Ορθόδοξοι. Μόνον οι Ορθόδοξοι. Οπότε, στην Ουκρανία υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις που περιγράψαμε προηγουμένως. Και οι κρυφές και οι φανερές. Και οι πνευματικές και οι γήινες. Εγώ χαρακτήρισα τον σημερινό πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Ζελένσκι, έτσι δεν λέγεται, τον Ζελένσκι, χάζαρο. Πολύ λίγοι κατάλαβαν, από τους δυτικούς ειδικά και τους Έλληνες, τι σημαίνει χάζαρος. Δεν τον είπα Ουκρανό, δεν τον είπα Ρώσο, δεν τον είπα Εβραίο, όχι, χάζαρος. Η νέα τάξη πραγμάτων του Bill Gates και του Σόρο και τον Ροκφέλλερ και τον Ρότσιλ φοβούνται πολύ τους ανθρώπους που γνωρίζουν ιστορία και τους ανθρώπους που έχουν ορθόδοξη πίστη και αγιότητα. Και ορθόδοξη αγιότητα, είπα. Βέβαια. Λοιπόν, και εσείς είχατε στην Ουκρανία έναν προφήτη που σας προετοίμασε για αυτά, το Στάριτς Ιωνά. Και όλα αυτά που συμβαίνουν τα προφήτευσε. Θέλουν να διαιρέσουν την Ορθοδοξία, στη συνέχεια να την αποδυναμώσουν. Θέλουν να αποδυναμώσουν τον άνθρωπο, να μην μπορεί να γίνει Άγιος δηλαδή, να μην είναι εικόνα του Θεού, να παλαβώσουν τον άνθρωπο. Να είναι ο άνθρωπος δεχτικός των μαγικών και τεχνολογικών και ιατρικών, σε εισαγωγικά, ενεργειών τους. Δεν είναι μόνο το Ουκρανικό το σύγχρονο πρόβλημα. Παράλληλα με το Ουκρανικό, δεν είναι τυχαίο το ότι αναπτύχθηκε το πρόβλημα των εμβολίων, που περιγράψαμε προηγουμένως. Θα έχουμε προβλήματα με τεχνητούς σεισμούς, πυρκαγιές, έτσι που να καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον, που είναι ο παράδεισος που έφτιαξε ο Θεός για τον άνθρωπο, στη γη. Να καταστραφούν οι ιχθοί στις θαλάσσεις. Λοιπόν, τώρα σήμερα διέβαζα ότι η Κύπρος, η μικρή Κύπρος, έχει αποκτήσει κρεοπολία που θα πουλάνε τεχνητό κρέας. Μου ερωτήσατε στην αρχή για την ενέργειά μου. Σου λέω, ένα παιδί, εσύ, μη σου βλέπω, είσαι νέος άνθρωπος, μπορεί να έχεις παιδιά. Έχεις παιδιά? Εύχομαι να αποκτήσεις. Ένα πρόβλημα επίσης που επιδιώκουν αυτοί οι άνθρωποι της νέας τάξης είναι να μην υπάρχουν γόνιμοι άντρες και γόνιμες γυναίκες. Θέλουν να μειώσουν τον ανθρώπινο πληθυσμό.
ή δυνατόν να φτάσει στα 500 εκατομμύρια μόνον ο παγκόσμιος πληθυσμός για να είναι ελεγχόμενος. Τα υπόλοιπα θα τα κάνουν τα κομπιούτερ. Ναι. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουν, θα μπορέσουν νομίζουν να έχουν μια παγκόσμια δικτατορία και μια παγκόσμια θρησκεία, τη θρησκεία του Αντιχρίστου. Μια παγκόσμια κυβέρνηση, έτσι. Όταν τα παιδιά σας δεν θα τρέφονται με φυσική τροφή, ακόμα και το κρέας θα είναι τεχνητό. Όταν μας η ίδια η Ευρώπη τώρα προτείνει να τρώμε σκουλίκια και κατσαρίδες. Εμείς γελάμε, αλλά αυτά ήδη έχουν γίνει νόμος. Για τα παιδιά μας θα είναι η καθημερινότητά τους αυτή. Θα είναι τα McDonald's τους. Λοιπόν, οπότε, όταν ο άνθρωπος δεν τρέφεται με υγιεινή διατροφή, δεν κοινωνά σώμα και αίμα Χριστού, δεν θέλει τις ενέργειες του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, θα αναπόφευκτα θα γίνει ένας άνθρωπος φοβικός, γεμάτος ενοχές, γεμάτος ανασφάλεια, μειωμένης νοημοσύνης, δεν θα επιθυμεί να γίνει άνθρωπος του Θεού, αλλά θα θέλει να ζήσει εις βάρος ακόμα και των παιδιών του. Αντιλαμβάνεστε ότι πόσο προφητικός ήταν ο λόγος του Αγίου Ιακώβου. «Αυτοί δεν θα είναι άνθρωποι, παιδί μου», μου είπε. «Θα είναι διαβολόπαιδα και διαβολά άνθρωποι». Ακούς, τότε μου φάνηκε σκληρός ο λόγος. Τώρα βλέπω ότι ήταν προφητικός ο λόγος. Τι δεν θέλουν ούτε το φυσικό άνθρωπο, ούτε τον πνευματικό άνθρωπο. Άρα ο πόλεμος που γίνεται στη Συρία, ο πόλεμος που γίνεται στην Ουκρανία, ο πόλεμος που σε λίγο θα ξεκινήσει σε όλη την Μέση Ανατολή και θα λάβουν μέρος και οι Κινέζοι. Λοιπόν, και έτσι θα γίνει παγκόσμιος ο πόλεμος. Είναι στην ουσία από τη μία πλευρά οι άνθρωποι που θέλουν την ανθρωπότητα να παραμείνει σε φυσικά και πνευματικά όρια όπως την έφτιαξε ο Τριαδικός Θεός και οι άλλοι είναι το στρατόπεδο του Αντιχρίστου και ο Αντίχριστος δεν αγαπά την εικόνα του Θεού που λέγεται άνθρωπος. Владыка, хочу поговорить про соборность церкви. Μάλιστα. Что такое для вас соборность церкви? Σημαίνει ότι δεν έχουμε παπικό σύστημα. Θα το πω τόσο απλά. Ναι. Και εξηγώ. Η συνοδικότητα εκφράζεται η Εκκλησία σε κάθε τοπική εκκλησία όπου υπάρχει ένας επίσκοπος, πρεσβύτεροι, διάκονοι και πιστός λαός, αυτό είναι πλήρης εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η εκκλησία να φανερώνεται στα μυστήρια και ιδιαίτερα στο μυστήριο των μυστηρίων που λέγεται Θεία Λειτουργία. Όποτε δημιουργούνται προβλήματα ανάμεσα στις εκκλησίες. Και είναι φυσικό. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, πάντοτε είχε τους αιρετικούς, είχε τους σχισματικούς, είχε τους κακόδοξους. Λοιπόν, επειδή επίστευε στο συνοδικό σύστημα, ότι κάθε τοπική εκκλησία δηλαδή διασώζει όλη την αλήθεια. Αυτό σημαίνει. Μία τοπική εκκλησία διασώζει, όταν έχει αυτό το σχήμα που περιέγραψα, επίσκοπος, πρεσβύτεροι, διάκονοι και ορθόδοξος, πιστός λαός, όταν υπάρχουν προβλήματα, όπως τα είπα προηγουμένως, όσα θυμήθηκα, είτε από πρόσωπα, είτε και από
συγκεκριμένες εκκλησίες, τοπικές εκκλησίες. Καταφεύγουν στις μεγάλες συνόδους. Να πω ένα παράδειγμα. Εδώ, στην Κύπρο, είχαμε μία αυτόνομη εκκλησία, η οποία ρύθμιζε τα του οίκου της. Δηλαδή, έκανε τις εκλογές των επισκόπων της, όπως αυτή ήξερε. Άμα είχαμε προβλήματα οι επίσκοποι, τα δίκαζε η σύνοδος της εκκλησίας της Κύπρου και είχαμε μία εκκλησία αυτοδιοίκητων. Τέλος 4ου αιώνα, αρχές του 5ου αιώνα, το γειτονικό πατριαρχείο της Αντιόχειας, το οποίο ήταν ένα δυνατόν πολιτικών και εκκλησιαστικών κέντρων την εποχή εκείνη, στη Συρία, άρχισε να διεκδικεί και να θέλει την εκκλησία της Κύπρου. Είχε και τη δύναμη την πολιτική, είχε και την πληθυσμιακή, είχε και τη χρηματική, λοιπόν, και εκεί και γεωγραφικά δικαιολογείται να θέλει την Κύπρο. Είναι κοντά η Κύπρος με τη Συρία, δίπλα-δίπλα. Πέθανε τότε ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου και έστειλε μήνυμα μέσω του πολιτικού, τότε διοικητή της Ανατολής, ότι όχι, δεν θα κλέξετε οι Κύπροι μόνοι σας, όπως κάνετε ως τώρα. Θα σας κάνουμε εμείς εκλογές και θα σας στείλουμε Αρχιεπίσκοπο. Με αυτόν τον αυθαίρετον και φασιστικόν τρόπο καταργήτου η συνοδικότητα της Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά ήταν προβληματική και η συνοδικότητα του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Τότε στην Έφεσο, στην πρωτεύουσα δηλαδή της Μικράς Ασίας, έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Τα θέματα ήταν θεολογικά. Λοιπόν, μάλιστα έναν ήταν πολύ ευαίσθητο θέμα. Ήταν για τη θεομητορικότητα της Παναγίας. Εάν αυτή η γυναίκα τελικά, η Παναγία, η Μαριάμ, γέννησε τέλειον θεών και τέλειον άνθρωπων. Πρόεδρος της Συνόδου ήταν ο Μέγας Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Κατηγορούμενος για αίρεση ήταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Γι' αυτόν προείδρευε ο Κύριλλος της Αλεξάνδρειας. Και εκεί η Σύνοδος είπε, η Παναγία είναι Θεοτόκος. Τότε οι Κύπριοι επίσκοποι αξιοποίησαν την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και το πρόβλημα που είχαν με τον Αντιοχίας, ενώ δε φαινόταν ότι δεν είναι θεολογικό, είναι διοικητικό. Το πήγαν και το εκατάθεσαν εκεί. Δηλαδή, όταν μια μικρή σύνοδος δεν μπορεί να δώσει λύση σε έναν τοπικό πρόβλημα, πας σε μια μεγαλύτερη σύνοδο. Και μεγαλύτερη είναι η Οικουμενική. Και τότε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος είπε, όχι, οι Κύπροι θα συνεχίσουν να είναι αυτόνομοι. Θα εκλέγουν τους επισκόπους τους, τον αρχιεπίσκοπον τους, και όταν έχουν προβλήματα, οι ίδιοι θα τα εκδικάζουν. Έτσι. Ήτανε το πρώτο αυτοκέφαλο του κόσμου. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι και τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, καταλαβαίνω τι εννοείς, με τα ουκρανικά, που απασχολούν όλους μας και επηρεάζουν όλους μας, θα λυθούν, αγαπητέ μου. Σε ζεύουμε δε μου να